Φίλες και φίλοι του Ολυμπιακός BCTV, καλησπέρα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Red Euroleague Volume 6, η καθιερωμένη πλέον ζωντανή εκπομπή του Ολυμπιακός BCTV πριν από τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Καλεσμένος μας ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Ζέρβας, Sport Day, Sport FM, το site του Sport FM. Και λίγο αργότερα θα έχουμε και τον Δημήτρη Κατσίβελη. Πολλά και ενδιαφέροντα βίντεο και σήμερα. Μείνετε μαζί μας για την επόμενη περίπου μισή ώρα, ίσως και κάτι παραπάνω, ανάλογα με τα κέφια του coach και πώς θα μας επιτρέψει να είμαστε στο παρκέ του. Νίκο, ευχαριστούμε καταρχήν που αποδέχτηκες την πρόκληση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε από πέρυσι και συνεχίζετε φέτος με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Να είσαι καλά. Ολυμπιακός αύριο αντιμετωπίζει μια ομάδα που τη γνωρίζει καλά, τη Λαμποράλ Κούτσα. Μια ομάδα βέβαια που έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Κάποιοι θεωρούν το παιχνίδι είναι εύκολο. Αν μη τι άλλο, αυτό δεν το θεωρούν στον Ολυμπιακό. Ίσως είναι από τα πιο όνειρα παιχνίδια που θα έχει ο Ολυμπιακός φέτος. Συμφωνώ και το θετικό είναι ότι στον Ολυμπιακό το βλέπουν πολύ σοβαρά. Διότι όπως είπε και ο κόουτς στην συνέντευξη τύπου, μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη, η διαχείριση είναι πολύ δύσκολη, πολύ δυσκολότερη τουλάχιστον. Η Λαμποράλ είναι μια ομάδα που την ξέρει ο Ολυμπιακός. Το σκάουτινγκ έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ τρόπο παιχνιδιού από όντως του Ερτέλ, που ήξερε πού να στοχεύσει, με πολλά περισσότερα γκάρντ, με πολύ περισσότερες ατομικές ενέργειες, ίσως αλλαγή προπονητή, σίγουρα θα είναι μια αντίπαλος που δεν έχει να χάσει κάτι, δεν έχει άγχος. Ενώ ο Ολυμπιακός έχοντας κάνει 3-0 με δύο πολύ μεγάλα διπλά, θεωρώ ότι θα πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει το πρέπει, κάτι το οποίο δυσκολεύει πολύ περισσότερο την προσπάθεια. Και ο κόσμος θεωρώ ότι πρέπει να το καταλάβει αυτό. Δεν θα έρθει να δει μια πολύ απλή νίκη του Ολυμπιακού. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι που μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί μέσα την απόδοση του να μετατρέψει εύκολο. Ολυμπιακός κέρδισε δύσκολα την Λαμποράλ Κούτσα στην αρχή της χρονιάς. Βέβαια, μέσα από ιδιαίτερες συνθήκες. Υπήρχε αυτή η αλλαγή στο προπονητικό team, υπήρχε αυτή. Το γεγονός ότι δεν ήξερες αν θα μείνει ο Μίλαν Τόμιτς, αν θα έρθει καινούριος προπονητής, πώς είναι η κατάσταση. Δεν είχε ξεπεράσει το σοκ από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στην Βιτόρια ιτήθηκε και ιτήθηκε με κάτω τα χέρια ο Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι βέβαια που βαθμολογικά δεν του στήριξε τίποτα και λίγο πολύ το ήξεραν τότε όλοι. Πιστεύεις ότι αυτό το 89-70 του δεύτερου παιχνιδιού στην Ισπανία είναι υπέρ της Βιτόρια ή είναι υπέρ του Ολυμπιακού με ποια έννοια? Ότι η Βιτόρια έχει πάρει το πάνω της και λέει ότι αφού τους έχουμε κερδίσει εύκολα, γιατί να μην το ξανακάνουμε και εδώ, να τους κερδίσουμε δηλαδή, ή ο Ολυμπιακός έχει πληγωθεί και μπαίνει υποψιασμένος στο γήπεδο? Θα το δούμε στο παρκέ σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι ένα καμπανάκι, είναι και λειτουργεί και στον εγωισμό των παιχτών που το έχουν αποδείξει ότι όταν θέλουν αποτέλεσμα πάρα πολύ στον Ολυμπιακό το παίρνουν τα τελευταία 3-4 χρόνια. Και θεωρώ ότι θα είναι και αγωνιστικά αλλά και στον ψυχισμό των παιχτών ένα καμπανάκι όπως προεπάνε. Η Λαμποράλ κάτσε πάνω σε αυτή τη νίκη. Νομίζω ότι θα είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Η Λαμποράλ και εγώ ήταν για να προκριθεί. Ο Ολυμπιακός φυσικά δεν πήγε για τουρισμό γιατί πουθενά δεν πάει για τουρισμό, αλλά όπως και να το κάνουμε υπήρχε μια χαλάρωση. Αύριο θεωρώ ότι θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Πάμε να δούμε το βίντεο που ετοιμάσαμε για το ποια είναι η Λαμποράλ μετά τις αλλαγές που έγινε, ποιοι έφυγαν, ποιοι ήρθαν, αλλά και τι είχε γίνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με highlights από τα, τόσο από την νίκη του Ολυμπιακού Σοσέφα όσο και από την ήττα στη Βιτόρια. Ολυμπιακός Λαμποράλ Κούτσα, πράξη τρίτη για φέτος. Οι Ερυθρόλευκοι και οι Κυβάσκοι έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς από τα παιχνίδια τους στην πρώτη φάση της φετινής Ευρωλίγκας. Δύο παιχνίδια εντελώς διαφορετικά, όπως διαφορετικό θα είναι και το αυριανό του ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει 63-57 στο έδρα Ειρήνης και Φιλίας της Λαμποράλ και είχαν γνωρίσει βαριά ήττα στη Βιτόρια με 89-70. Μια ήττα που δεν είχε στοιχήσει βαθμολογικά στους παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου, αλλά σίγουρα το μέγεθος διαφοράς έχει μείνει στο μυαλό τους. Από εκείνα τα δύο παιχνίδια όμως έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει πολλά. Απ' τη μία ο Ολυμπιακός που έρχεται από το 3-3 στο top 16 και μάλιστα με δύο εκτός έδρας νίκες, αλλά με τραυματισμούς να συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την ομάδα, και απ' την άλλη οι Βάσκοι που έχουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους. Τον Ον Πέρκινς, Σάσα Βούγιασιτς, Λαμόν Χάμιλτον, DJ White, Ορλάντο Τζόνσον και Τόμας Ερτέλ δεν είναι πλέον στη διάθεση του Ιμπόν Ναβάρο. Αλλά στον δρόμο του Ολυμπιακού θα βρεθούν η Mike James που πήγε στη Βιτόρια από τον Κολοσσό και έχει γίνει το πρώτο τους βιολί, ο Ben Hasbrough και ο Darius Adams. Παρά τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ των Βάσκων, το στυλ παιχνιδιού της ομάδας δεν έχει αλλάξει. Γρήγορες επιθέσεις, πυρ καταβούληση εξ από τη γραμμή του τρυπόντου και προσπάθεια για επιθετικό rebound από όλους τους παίκτες. Η Λαμποράλ σκοράρει περισσότερους από 80 πόντους κατά μέσο όρο στα παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα, αλλά αυτή τη φορά θα βρει απέναντί της μία από τις καλύτερες άμυνες διοργάνωσης. Ποιος θα επικρατήσει, σε κάτι περισσότερο από 30 ώρες θα γνωρίζουμε. Αν πάντως οι Ερυθρόλευκοι κάνουν το 4-4, θα έχουν αποφύγει ένα από τα πλέον πονηρά παιχνίδια που θα έχουν στο πρόγραμμά τους για φέτος. Αυτό το γνωρίζουν καλά
και κάθε άλλο παρά χαλαρή θα είναι απέναντι στους Ισπανούς. Τώρα με 4 νέα παιχνίδια έχεις 8 επιλογές για να κερδίσεις. Διαλέγεις και αλλάζεις διάθεση στη στιγμή. Επιστρέψαμε στο Ειρήνης και Φιλίας, Red Euroleague. Πάντα μαζί μας ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Ζέρβας. Σε λίγο θα δούμε ένα βίντεο με δηλώσεις του Mike James. Μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Ολυμπιακού BCTV. Mike James στον Κολοσσό ξεκίνησε. Άσημος ήταν όταν ήρθε στον Κολοσσό. Στην Λαμποράλ συνέχισε. Σε εισαγωγικά η λέξη δολοφόνος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τον Ολυμπιακό ή υπάρχει κάτι άλλο στο παιχνίδι της Λαμποράλ? Πολλά υπάρχουν. Πολλά υπάρχουν. Αλλά σίγουρα ο Τζέιμς, επειδή έχει παίξει και στην Ελλάδα και τον ξέρω μεγαλύτερα και προσωπικά είναι συγχαρητήρια και στον Κολοσσό που τον ανακάλυψε. Είναι ένα παίκτη ο οποίο σίγουρα ο Ολυμπιακό θα πρέπει να τον περιορίσει. Είναι καλό στο ένα εναντίον ενό, είναι καλό στο transition παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακό θα πρέπει να έχει και τα μάτια του τέσσερι περιστροφέ, αλλά και καλύτερε επιστροφέ στην άμυνα για να μπορέσει να τον περιορίσει. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτε. Υπάρχει ο Σεγγέλια που μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά στα forward τη Λαμποράλ. Υπάρχει ο Μπέγκιτ, ο οποίο θέλει προσπάθεια πάρα πολύ και αυτό τον ξέρει ο Ολυμπιακό φυσικά, αλλά ίσω και αυτό να έχει κάτι να αποδείξει για το ότι δεν πέτυχε στον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα στο ρόστερ. Δεν έχει αποκτήσει ακόμα τη χημεία ίσως που έχει ο Ολυμπιακός ή κάποιες άλλες ομάδες του top επίπεδου. Και ίσως γι' αυτό να μην έχει και τόσο πολύ μεγάλες βλέψεις για τα πρέπει τελικά. Και από αυτή τη γραμμή οι Βάσκοι σουτάρουν χωρίς να το σκεφτούν και πολύ. Έτσι. Νούμερο ένα ομάδα, δεύτερη, πρώτη, δεν θυμάμαι, σε προσπάθειες σου τριών πόντων στο παιχνίδι της. Αυτό είναι κάποιες φορές ευλογία, αλλά είναι και καταστροφή. Έτσι. Αν τις μπουν τα πρώτα σου, σίγουρα θα πάρουν ψυχολογία. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πρέπει να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό που μας έχει μάθει με τον κότς Φερόπουλο, με την πολύ καλή άμυνα. Το κάνει στη Μάλαγα, το κάνει στη Φενέρ. Ομάδες που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο δύσκολες και ποιοτικές. Γιατί να μην το κάνει και τώρα μέσα στην έδρα του. Αν λοιπόν προσέξει την αρχή και τους περιορίσει, θα μπει στο δικό του ρυθμό και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο για την Λαμποράλ, ότι εκτός Βιτόρια δεν είναι καλή. Έτσι. Έχει μόλις μία νίκη σε 6 παιχνίδια. Ελπίζω να μην γίνει αυτό αύριο. Πάμε να δούμε τι γνώμη έχει ο Mike James για το αυριανό παιχνίδι. Ποιος θεωρεί ότι θα είναι το κλειδί για να φτάσει η ομάδα του στη νίκη. Η Λαμποράλ Κούτσα έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αθήνα από τη χιονισμένη Βιτόρια. Το Ολυμπιακός BCTV βρέθηκε στο Ελευθέριος Βενιτζέλος και υποδέχτηκε τους Βάσκους. Ο πρώην παίκτης του Κολοσσού και νυν της Λαμποράλ, Mike James, μας μίλησε αποκλειστικά για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. I think on defense is just getting back on defense, not letting them get easy buckets, and our rotation on defense because they swing the ball very well. And on offense, I think swinging the ball good and passing better and just doing what we want to do. Ο Αμερικανός Γκάρτ ανέλησε τον όμιλο στην κάμερα του Ολυμπιακού BCTV. I think our group is strong. I think anybody can kind of beat anybody in our group. That's what I think makes it fun. It always makes it good when everybody's competitive. But I think we're in the top 4 or 5 in our group and I think we have to act like it and play like it. Ο Mike James θα βρεθεί για πρώτη φορά στο ΣΕΦ. Την προηγούμενη ήταν με τη φανέλα του Κολοσσού και γνωρίζει καλά τους Ερυθρόλευκους. They're good. When we played them, they beat us and it kind of seemed like they weren't playing hard, but I mean they're good. I'm gonna have a different role playing this time than I did in Coloso, so we just gotta go out and play hard and try to win. Προσοχή στην άμυνα, είπε ο Mike James. 80 πόντους βάζει η Λαμποράλ μέσο όρο, 80,04 αν δεν κάνω λάθος για την ακρίβεια. Σουτάρει ακατάπαυστα, αλλά το κλειδί για τον Αμερικανό για να κερδίσει τον Ολυμπιακό είναι η άμυνα της ομάδας του και οι καλές περιστροφές στην επίθεση απέναντι σε μια ομάδα, λέει, που γυρίζει φοβερά την μπάλα. Αυτό είναι και το μυστικό. Και η κυκλοφορία της μπάλας και οι αποστάσεις του Ολυμπιακού που έχουν ανέβει επίπεδο, νομίζω, στην επίθεση. Είναι μια λεπτομέρεια του μπάσκετ που πρέπει να την προσέξει πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός παίζει με αποστάσεις, εκμεταλλεύεται τον μεγάλο του δημιουργό, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει την εμπειρία και την δυνατότητα, όταν δεν είναι καλά επιθετικά, να μοιράζει το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι φέτος έχει και έναν τρομερό Σλούκα,
ο οποίος είτε μαζί με τον Σπανούλη στο παρκέ είτε μόνος του τον αντικαθιστά επάξια. Και αυτό νομίζω ότι κάνει τον Ολυμπιακό πολύ πιο δημιουργικό και παραγωγικό και με σούτ στην αδύναμη πλευρά και με pick and roll. Δηλαδή, πλέον βλέπουμε έναν Ολυμπιακό τους τελευταίους δύο μήνες που είναι πιο πολύπλευρος στην επίθεση. Ολυμπιακός όμως δεν σταματά να έχει προβλήματα. Σίγουρα, όπως είπε και ο Κώτσος Ρόπλος, δεν θα αγωνιστεί ο Όλιβερ Λαφαγιέτ. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα δούμε αν θα παίξει ο Μπρετ Πέντουι. Όταν πληροφορήθηκε στους τραυματισμούς αυτούς τους δύο στο ημίχρονο του αγώνα στην Ούλκερ Αρίνα, πίστευες ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να καταφέρει να δείξει το ίδιο πρόσωπο όπως έδειξε στο πρώτο ημίχρονο? Τον Ολυμπιακό, τα τελευταία χρόνια που περιγράφω τους αγώνες, το έχω δει τα πάντα. Φυσικά και το πίστευα. Αλλά σίγουρα με προβλημάτισε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχαν έναν Λαφαγιέτ ο οποίος είναι και φορμαρισμένος και ήταν ο παίκτης κλειδί για να περιορίσει τα του της Φενέρ, όπως είναι ο Μποκντάνοβιτς, όπως είναι ο Γκάουτλοκ. Δηλαδή καλή περιφερειακή άμυνα, πίεση πάνω στην μπάλα και πολύ καλύτερα ποσοστά ευστοχία στο τελευταίο διάστημα. Κοίτα να δεις, με το θέμα των τραυματισμών του Ολυμπιακού, νομίζω ότι όποιος θέλει να βγάλει λεφτά, επειδή είμαστε σε περίοδο κρίσης, πρέπει να συνοηθούμε με τους γιατρούς να γράψουν ένα βιβλίο. Έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Όμως έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός ότι καταφέρνει και τα ξεπερνάει. Είναι λερναία ύδρα, βγάζει όλο και περισσότερους πρωταγωνιστές. Και τα καταφέρνει έτσι. Τώρα, ίσως αν αποδεχτεί το πρόβλημα του Πέτγου, ας πούμε, σοβαρότερο, που ευχόμαστε όλοι όχι, ίσως να χρειαστεί κάποια ενίσχυση. Αυτό ξέρει καλύτερα η διοίκηση και ο προπονητής. Αλλά παρά τα προβλήματα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει φέτος το know-how και την ποιότητα να τα καταφέρει. Η απουσία Λαφαγιέτ είναι δεδομένη, όπως δεδομένη όμως είναι και το παιχνίδι του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του είχε πάρει την ευκαιρία από πριν, μάλλον. Τραυματίστηκε, επέστρεψε και συνεχίζει στο ίδιο τέμπο. Μπορεί να καλύψει το κενό του Λαφαγιέτ. Στο 4 είναι το πρόβλημα, με δεδομένο ότι υπάρχει μόνο Πρίντεζης αυτή τη στιγμή, ο οποίος, όπως και στην Τουρκία, δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο διάστημα. Βέβαια, βάλει το τρίποντο και αυτό έχει εξήγηση, γιατί ο Πρίντεζης έμεινε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς παιχνίδια. Μπήκε δυνατά, κάνει μια καμπή μέχρι να επιστρέψει πάλι στο καλό του. Είναι, όσοι γνωρίζουν από ομάδες το καταλαβαίνουν. Εκεί πώς ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια ομάδα που σουτάρει πολύ και ειδικά τα τεσσάρια της? Ναι, είναι πολύ σωστή ερώτηση και νομίζω ότι θα είναι κλειδί για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε τον κότς Φερόπουλο ότι κάνει κάποια πειράματα. Βάζει τον Ντάρντεν στο 4, μεταφέρει τον Χάντερ τον Ντάνστον στο 4. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο αυτό αύριο, γιατί όπως είπες, είναι πολύ καλή σουτέρ αυτή και αθλητικά παιδιά και ο Μπέρταντς. Αλλά θεωρώ ότι μέσα από την ομαδική προσπάθεια όλα γίνονται. Είναι ο Ολυμπιακός μια ομάδα που έχει καταφέρει πολύ πιο δύσκολες αποστολές. Γιατί μέσα στο σπίτι του νομίζω ότι θα είναι αυτός που θα έχει τον οδηγό του ρυθμό αρχικά για να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα που του έχουν δημιουργηθεί. Να σου βάλω μια αποστολή. Γιατί η πίτσα ενώ είναι στρογγυλή μπαίνει σε τετράγωνο κουτί. Πραγματικά το διάβασα και πριν και θέλω να ακούσω. Ας δούμε λοιπόν τι γνώμη έχουν γι' αυτό κάποιοι από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί οι μπίτσες μπαίνουν σε τετράγωνα κουτί, ενώ είναι στρογγυλές? Μήπως για λόγους για τον delivery, για να μην αποδογυρίζουν ή για να μην... για να μας μπερδεύουν. Easier to fit in a square box and a round. Πού να ξέρω, πρέπει να πάμε στην Ιταλία να το μάθουμε αυτό. That's a $1 million question. Don't know. Φαντάσου ένα αυτοκίνητο με κορυφαία ενεργητική και παθητική ασφάλεια, πολύ χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας, βραβευμένο σχεδιασμό και τη μεγαλύτερη εργοστασιακή εγγύηση. 7 χρόνια. Γνώρισέ το. Kia Rio Diesel. Όλα αυτά που φαντάζεσαι με 12.190 ευρώ. Αν περίμενες απάντηση, δεν πήρες. Ούτε αυτή είχαν απάντηση. Την σωστότερη απάντηση μάλλον έδωσε ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Πάμε στην Ιταλία να μάθουμε. Σωστό και αυτό. Σωστό. Λοιπόν, μπάσκετ δεν είναι μόνο παρκέ, δεν είναι μόνο νίκες και ήττες, είναι και αυτό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, να δείξουμε και το διαφορετικό πρόσωπο αυτών των παιδιών, αυτών των ανθρώπων, γιατί πάνω απ' όλα είναι παιδιά, άνθρωποι που παίζουν ένα παιχνίδι. Πόσο σημαντικό θα είναι για τον Ολυμπιακό να έχει τη βοήθεια του κόσμου του, ο οποίο στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, αυτοί που ήρθαν βοήθησαν πολύ, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ. Τόσοι πολλοί, μάλλον. Είναι και το ερώτημα που απασχολεί πολύ καιρό. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει οικονομική κρίση. Σίγουρα ο κόσμος προσπαθεί να κόψει από οπουδήποτε.
Αλλά κάποιες φορές αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα με δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες, με ακόμα και στις Ίντες το παλεύει, δεν υπάρχει κανένας αδιάφορος, για να έχει λίγο περισσότερη στήριξη από τον κόσμο. Να δούμε. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει. Τουλάχιστον αυτό που έχει καταφέρει την τελευταία τριετία, νομίζω ότι όσοι έρχονται καταλαβαίνουν μπάσκετ, χειροκροτούν ακόμη και όταν η διαφορά μειώνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ψυχολογία των παιχτών. Αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο για έναν αθλητή να παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ιδιαίτερα όταν το αξίζει. Ιδιαίτερα όταν παίζει εκτός έδρας πάντα σε γεμάτα γήπεδα. Γιατί ο Παλαιολυμπιακός γίνεται sold out. Και μάλιστα χειροκροτείται παντού. Το μεταφέρω λίγο σε φίλους και δεν το πιστεύουν. Είναι όμως κάτι το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Όλοι, ακόμα και στην Τουρκία, όταν βγαίνει ο Ολυμπιακός για προθέρμανση, δεν ακούς αποδοκιμασίες. Ακούς χλιαρά χειροκροτήματα. Όταν δημιουργήθηκε ο όμιλος του Top 16, γιατί δημιουργήθηκε κυριολεξία την τελευταία στιγμή, βέβαια ήξερε κάποιους αντιπάλους από πριν, πίστευες ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με 3-3, μαθαίνοντας και το πρόγραμμα? Να είμαι ειλικρινής, όχι. Πιο πολύ δεν περίμενα το διπλό στην Τουρκία, ιδιαίτερα όταν η Φενέρ είχε χάσει πρώτη αγωνιστική. Ιδιαίτερα την προηγούμενη μέρα που ζήσαμε, μιλήσαμε με Τούρκους συναδέλφους και είδαμε τη δίψα. Φάνηκε νομίζω και στα καλάθια πώς πανηγύριζε ο Βέσελ και όλα τα παιδιά της Φενέρ. Νομίζω ότι ήταν ένα αντρίκιο διπλό. Ένα διπλό το οποίο έχει κάνει τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια. Και αν και πέρσι είχε όλη την ομάδα διαθέσιμη σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο του Top 16, νομίζω ότι θα είχε πανηγυρίσει και άλλα τέτοια διπλά που ίσως δεν του είχαν δώσει το πλεονέκτημα έδρας και η ιστορία να ήταν τελείως διαφορετική. Αυτό το 3-3 όμως πρέπει να το διαχειριστεί πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Δεν θα πρέπει να επαναπαυθεί. Η περσινή εμπειρία είναι πολύτιμη και φαίνεται. Δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα και πάει όσο και αν ακούγεται κλισέ, παιχνίδι με παιχνίδι. Έτσι χτίζεται νομίζω η πορεία. Είπες πριν για τον Κώστα Σλούκα και για την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Τον βλέπουμε στο παρκέ τι μπορεί να κάνει, τον έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Ας δούμε όμως και τι άνθρωπος είναι ο Κώστας Λούκας, απαντώντας σε 24 διαφορετικές ερωτήσεις για να το γνωρίσετε καλύτερα. Τελευταία έξοδο είναι η Ζέιντα Χέιουαρθ. Ουάσιγκτον. Χωμένο τραγούδι. Τώρα μας έβαλε δύσκολα. Από Σφακιανάκη σε σώμα μου. Τραγουδιστής. Μου αρέσει που απαντάμε γρήγορα. Θα πω Σφακιανάκης πάλι. Του άουτου που έχω. Κινητό. Νερό και φρούτα. Χόμπι μου. Να πηγαίνω με τον Κατσίβελ για καφέ. Έλληνας ή γενικά. Σπανούλης. Ο κακός Πιτ. Άσπρο. 11. Οι δύο Ευρωλίγες που ψήφισαν στον Ολυμπιακό. Θεσσαλονίκη. Φαγητό. Οι σαλάτες της μάνας μου, η παδοσαλάτα. Ό,τι έχει μπεσαμέλ. Καλύτερος συμπαιχτής. Βαγγέλης Μάτζαρης, Γιώργος Πρίτεζης. Σκοτώδης αντίπαλος. Ο Βασίλης Πανώνης στην προπόνηση. Φτιάχνω πρωινό. Κλεμμένο, θα πω. Είναι, βάζω το κινητό και εγώ το ξυπνητήρι μου για να μην πάρει ύπνος. Γατούλα. 13, δηλαδή 43,5. Όχι, έχω, Σλούκι Λούκα. Pas un rond ni
Στη ζωή δεν είναι όλα φτιαγμένα στα μέτρα σου. Στην Τράπεζα Πειραιώς όμως είναι. Γιατί τη νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Φτιάξε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διαβάζουμε και τις ερωτήσεις σας. Φυσικά και θα είναι ο Κατσίβελης σε λίγο μαζί μας, αφού τελειώσει το βίντεο με τον κότς Φερόπουλο. Θα έρθει και αυτός εδώ ζωντανά στην Red Euroleague. Όσο για τα υπόλοιπα που ρωτάτε, για μεταγραφές, για το πότε θα επιστρέψουν οι τραυματίες, καλό είναι να δείτε το προηγούμενο βίντεο με την ζωντανή συνέντευξη τύπου του κότς Φερόπουλου. Είναι ήδη στο κανάλι μας και θα πάρετε όλες τις απαντήσεις σας. Νίκο, ποια είναι η άποψή σου για την Ευρωλίγκα ως τώρα? Έχεις καθαρίσει κάποια πράγματα ή ακόμα είναι πολύ νωρίς? Εντάξει, έχουν ξεχωρίσει κάποιες ομάδες οι οποίες πάνω κάτω τις περιμέναμε. Δηλαδή η CSKA, η Real, η Μπαρσελόνα δεν με έχει ικανοποιήσει τόσο, αλλά είναι λογικό και σίγουρο ότι θα κάνει τις νίκες που χρειάζεται. Πάρα πολλούς βέβαια άλλη ομάδα. Πάνω κάτω νομίζω ότι κυλάνε τα πράγματα όπως θα περιμέναμε. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι ακόμα είναι νωρίς, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές και το έχει πάθει και η CSKA πολλές φορές να πηγαίνει μέχρι τέλος αίτητη και να την πατάει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουν καλά στο μυαλό του στην Ρωσία και γι' αυτό. Και επειδή ο coach Τούδης κάνει μια εξαιρετική δουλειά, αλλά είναι νέος ως πρώτος προπονητής στο υψηλό επίπεδο, κρατούμε όλη μια στάση αναμονής. Πάνω κάτω νομίζω ότι όπως θα περιμέναμε τα πράγματα. Υπάρχει κάτι που σε έχει εκπλήξει ως τώρα? Θεωρείς ότι αυτό που βιώνουμε τη σεζόν 2014-2015 είναι η πιο δυνατή Ευρωλίγκα των τελευταίων ετών ή έχεις κάποια άλλη άποψη? Αμφίροπη ναι. Γιατί θεωρώ ότι όλες οι ομάδες κάτι κρύβουν, κάποιο χαρτί κρύβουν. Δηλαδή στην τελική ευθεία θα είναι ακόμα καλύτερες. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Δεν είναι ακόμα τελειοποιημένο το παιχνίδι τους, είτε λόγω τραυματισμών όπως είπες, είτε ότι οι προπονητές πολύ εύλογα να κρατούν κάποια χαρτιά τους για το τέλος. Με εξέπληξε η πολύ κακή πορεία της Βαλένθια, που οδήγησε και σε απόλυση του προπονητή. Να πούμε ότι πριν από λίγο παρατήθηκε ο coach Περάσοβιτς από τη Βαλένθια με τις φήμες να θέλουν είτε τον coach Κατσικάρη είτε τον coach Μπαρτζόκα να είναι η βασική υποψήφοι για τη δουλειά. Μακάρι να πάει ένας Έλληνας, να είμαστε ακόμα πιο πολύ περηφανοί για τους Έλληνες προπονητές. Οι Έλληνες προπονητές δεν μοιάζουν σαν την παλιά σέρβικη σχολή? Δηλαδή ότι πλέον έχουν κατακτήσει όλη την Ευρώπη? Βέβαια, και νομίζω ότι έχουν πάρει την τεχνογνωσία και από τον coach Ιφκοβιτς και τον coach Μπράντοβιτς και την εξελίσσουν ακόμα περισσότερο. Και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα φανεί αυτό. Γιατί πάντα ο δάσκαλος, ο μαθητής, κάποια φορά είναι λίγο καλύτερος από το δάσκαλος σε κάποια πράγματα, όχι σε τίτλους και σε μέγεθος ονόματος, αλλά και ο Ιτούδης και πολλοί προπονητές που δουλεύουν έξω είναι μια χαρά. Με απογοήτευσε λοιπόν η Βαλένθια, που θεωρώ ότι είναι πολύ αδικημένη ομάδα, που μπορεί να παίξει ακόμη καλύτερα, την αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός δύο φορές. Και με εκπλήσει δυσάρεστο το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να πούμε ότι είναι άξιο αναφοράς και από αυτές που δεν τις περιμέναμε ακόμα. Έτσι. Τα έφερε έτσι η μοίρα λοιπόν, που σε δύο εβδομάδες από τώρα θα έχουμε μια μεγάλη επιστροφή Kyle Hines. Σε περίπου 1,5 μήνα από τώρα θα έχουμε δύο μεγάλες επιστροφές, Dusan Ivković και Stratos Perperoglou. Αυτά τα παιχνίδια μήπως κρύβουν το, να χρησιμοποιήσω έτσι και το στίχο του λαϊκού τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, επιστροφές, καταστροφές, ή θα είναι μια γιορτή? Θα χρησιμοποιήσω αυτό που μου είπε ο ίδιος ο Kyle Hines στην Κωνσταντινούπολη πριν από μια εβδομάδα, ότι θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Θέλω να δω τους παλιούς μου φίλους, τον κόσμο που με αγαπάει και τον αγαπάω. Αλλά μόλις μπω στο γήπεδο θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για την ομάδα μου. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει και ο Ολυμπιακός, νομίζω. Και έχει την εμπειρία να το κάνει. Ναι, μεν να τιμήσει αυτούς που προσφέραν και πήραν βέβαια τον Ολυμπιακό πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, μόλις αρχίσει το παιχνίδι, δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Κάνει ο καθένας τη δουλειά του και μετά τα 40 λεπτά είμαστε πάλι φίλοι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να υπερισχύσει. Πρέπει να μην παρασυρθεί ο Ολυμπιακός από την δεδομένη συναισθηματική φόρτη που θα υπάρχει από τον κόσμο. Μια τέτοια ξεχωριστή στιγμή ήταν και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Με το Ισοφιέμι σε φορές τα καλά του, ένα καταπληκτικό κορεό δημιουργήθηκε. Για πρώτη φορά σήμερα θα δείτε ένα αποκλειστικό βίντεο από τον ουρανό του ΣΕΦ, μάλλον από το αερόστατο που κυκλοφορεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Είχαμε βάλει μια κάμερα και το αποτέλεσμα στις οθόνες σας.
Επιστρέψαμε στο ΣΕΦ, εν αναμονή της έλευσης των παικτών εντός παρκέ για... Σου είπα, θα έχει παραπάνω βίντεο σήμερα. Πολλοί νέοι παίκτες. Βέβαια. Πολλές αλλαγές στο ρόστερ η Λαμποράλ, πολλοί νέοι. Και το σκάουτινγκ είναι το λάβει και το μέγα. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουμε δει ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πώς περνάει ένας παίκτης από το screen, από πού το κάνει, από πού του αρέσει να σουτάρει. Και θεωρώ ότι αυτή η λεπτομέρεια κάνει διαφορά. Έχουμε κρατήσει για το τέλος το καλύτερο βίντεο. Θα αρέσει σε όλους σας. Είναι μια ιστορία μιας φωτογραφίας με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Μίλαν Τόμιτς. Σε όχι και τόσο καλή προσωπική στιγμή. Θα μας δώσουν τις απαντήσεις τους. Κάποιοι ίσως και να πούν, μα είναι να το να βάζετε τις φωτογραφίες. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε το διαφορετικό. Νίκο, τόσα χρόνια παρακολουθείς την ομάδα, έχεις βρεθεί στα Final Four. Ποια τη στιγμή σου έχει μείνει χαραγμένη? Δεν μιλάμε τώρα μόνο για το τρίποντο του Πρίτες, είναι δεδομένο ότι έχει μείνει στη μισή Ελλάδα. Στη μισή Ευρώπη, μάλλον, να το πούμε καλύτερα, γιατί και η μισή Ευρώπη δεν το πίστευε. Μια άλλη στιγμή που δεν την ξέρει πολλοί κόσμο. Στο τσάρτερ στεναχώρησε από το Λονδίνο για το Λονδίνο. Μπήκαμε στο αεροπλάνο, είδαμε του παίχτε με τα παιδιά του, με τι γυναίκε του, με πρωτοβουλία που είχε πάρει η ΚΑΕ, νομίζω. Και ειλικρινά φοβήθηκα, λέω τώρα που πάει ο Ολυμπιακός. Έτσι, χαμός. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν το μυστικό. Δηλαδή η συναισθηματική απελευθέρωση, το ότι οι παίκτες ήταν άνετοι, τους βοήθησε όλο αυτό πάρα πολύ στο να βγάλουν στο παρκέ αυτό πολύ καλό τους αυτό. Βέβαια, αν δεν είχε πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, θα λέγανε όλοι ότι αυτή ήταν η ευθύνη, γιατί αυτό είναι και το χαρακτηριστικό των Ελλήνων, να γνωρίζουν αυτά που κάνουν οι άλλοι, γιατί δεν γνωρίζουν αυτά που κάνουν οι ίδιοι. Ακριβώς, εντάξει, και το συνάφημα στο έχει αυτό το κακό, έτσι. Κρίνει και το αποτελέσματος. Αλλά νομίζω ότι είναι μία από τις στιγμές που θα μου μείνει πάρα πολύ, γιατί στα άλλα ταξίδια είναι όλα μπροστά οι παίχτες, μόνοι τους, οι δημοσιογράφοι πίσω. Να μην τους ενοχλήσεις, είναι λογικό αυτό, να είναι συγκεντρωμένοι. Ήταν κάτι διαφορετικό. Πάντως, γενικότερα, προσθέτω αυτό που μου έχει μείνει τα τελευταία 6-7 χρόνια, είναι ότι ο σεβασμός που έχει ο Ολυμπιακός από το 12 και μετά. Όταν εννοείς ταξιδεύει εκτός Ευρώπης. Και από δημοσιογράφους και από δημοσιεύματα ξένου τύπου. Δηλαδή έχουν γραφτεί πράγματα στην Ισπανία που μπορεί να μην έχουν γραφτεί και το από εδώ. Mm. Ποτέ. Έτσι. Χαρακτηρίζουν τιτάνες τους παίχτες, γίγαντες, προσωπικά αφιερώματα. Και στην Ισπανία ειδικά που έχουν γίνει και λίγο ίδιο τα παραμέντα με εμάς. Πώς νιώθει ένας Έλληνας δημοσιογράφος όταν πηγαίνει στο εξωτερικό, τελειώνει το παιχνίδι και βλέπει τους παίκτες της ελληνικής ομάδας να τους περιμένει, που έχουν κερδίσει το παιχνίδι, να τους περιμένουν μικροί και μεγάλοι για να φωτογραφηθούν μαζί τους, μικροί και μεγάλοι που τους έχουν στενοχωρήσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μελαγχολία. Ξεκάθαρα μελαγχολία, διότι είναι κάτι το οποίο εδώ πέρα δεν το συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Ίσως όταν παίζει ο Ολυμπιακός κάποια επαρχία και πόλη να γίνεται. Και πολλές φορές λες γιατί να μην είναι έτσι και εδώ, σίγουρα. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αγαπάει τον μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε καιρό κρίσης μάλιστα. Και θα ήταν πολύ ευχάριστο να δούμε και εδώ τις εικόνες. Όπως είπες, θυμήθηκα τώρα στη Μάλαγα ένα παιδάκι το οποίο παίζει μπάσκετ στα 8 του χρόνια και έχει ίνταλμα του Σπανούλη και περίμενε καρτερικά πάρα πολύ ώρα, επειδή ο Βασίλης πρέπει να βάλει πάγο. Αυτά στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα δούμε δυστυχώς. Γιατί είναι έτσι το οπαδισμό σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε όμως ένα βήμα μπροστά κάποια στιγμή. Σε πάω λίγο πιο μακριά. Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε το πρώτο βήμα για τον NBA. Πιστεύεις ότι μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες παίκτες? Εντάξει, σε αυτή την περίοδο νομίζω πως δεν υπάρχει κάποιος που να είναι στο μπροθάλαμο. Νομίζω όμως ότι... Και δεν το κούπο Γιάννης, απλά λέμε για τον Παπανικολάου. Γιατί... Ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι λίγο... δεν έχουμε κάτι που να φαίνεται. Ίσως στα μικρότερα επίπεδα και όταν με το καλό ο Ιωάννης επιστρέψει ο Παπαπέτρου, να είναι ο επόμενος που θα διεκδικήσει νομίζω με πολλές αξιώσεις το να παίξει στο NBA, διότι έχει γαλουχηθεί και με τις αμερικανικές νοοτροπίες. Μακάρι να το ευχηθούμε στο παιδί. Και αυτός από τους τραυματίες του Ολυμπιακού έχει ξανά δώσει ατυχία σε μια ομάδα? Γιατί δεν μιλάμε για αμυγικούς τραυματισμούς, έτσι. Νομίζω ότι είναι φαινόμενο. Και δεν είναι ένα-δύο χρόνια, είναι συνεχόμενα. Όσοι παρακολουθούν τον Ολυμπιακό, που και εγώ σαν φίλαθλος στην αρχή και τώρα σαν δημοσιογράφος εδώ και 25 χρόνια, ας πούμε. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Τραυματισμοί οι οποίοι κόβουν καριέρες, όχι μόνο αφήνουν κάποιον ένα μήνα, ενάμιση έξω έναν παίχτη. Όμως από αυτές τις δυσκολίες έχει γίνει πιο δυνατός, νομίζω, όπως είπα και πριν. Ένας από τους τραυματίες του Ολυμπιακού φέτος ήταν και ο Δημήτρης Κατσίβελης. Τον περιμένουμε. Ήδη, όπως θα δείτε, άρχισαν να βγαίνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού για την τελευταία τους πρόβα Τζενεράλε. Έχουν και αύριο προπόνηση, αλλά ουσιαστικά η πρόβα Τζενεράλε είναι σήμερα για το παιχνίδι με την Λαμποράλ Κούτσα. Μέχρι να έρθει ο Δημήτρης Κατσίβελης εδώ κοντά σας, ας δούμε ένα διαφορετικό βίντεο.
Μίλαν Τόμιτς και Βασίλης Πανούλης γυρίζουν το χρόνο πίσω. Γυρίζουν το χρόνο πίσω, τους δείχνουμε μια φωτογραφία. Όταν ο ένας ήταν αρχηγός στον Ολυμπιακό και ο άλλος ήταν νέος και φέλπης παίκτης στο Μαρούσι. Να δούμε τι θυμήθηκαν και πώς σχολίασαν με το δικό τους τρόπο αυτή τη φωτογραφία. Ανάμεσα στο Μίλαν Τόμιτς και τον Βασίλη Σπανούλη, για να συνεχίσουμε την ενότητα της Red EuroLeague, η ιστορία μιας φωτογραφίας. Πρώτα να δείξουμε στον κόσμο τη φωτογραφία και μετά στους δύο άμεσα ενδιαφερόμενους. Η φωτογραφία είναι αυτή. Είναι πριν πολλά χρόνια και Βασίλη, μου επιτρέψεις να τη δείξω πρώτα στον coach. Πού τη βρήκατε αυτή τη φωτογραφία? Μάλιστα. Θυμάστε, coach, τη χρονολογία πρώτα απ' όλα ή ποιο παιχνίδι ήταν? Το παιχνίδι, όπως φαίνεται, ο Βασίλης έπαιξε στο Μαρούσι, εγώ στον Ολυμπιακό. Τη χρονιά τώρα δεν θυμάμαι, πού να θυμάμαι. Είναι αγώνας play-off, έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός 80-88, ναι. Για να δώσω εγώ κάποια στοιχεία, βοηθάω και τον Βασίλη. Ναι. Εδώ όμως τι γίνεται τώρα, σαν να υπάρχει μεγάλη ένταση? Όχι, εδώ φαίνεται ότι ο Βασίλης έχει κάνει flopping για επιθετικό φάουλ λογικά και γι' αυτό υπάρχει λίγο μια μικρή ένταση. Τι του λέτε? Θυμάστε? Πού να θυμάμαι, δεν θυμάμαι, όχι. Βασίλη, είναι flopping? Μάλλον flopping θα έκανα, ξέρω εγώ τώρα. Κι εγώ, ναι, θυμάμαι τότε που ήμουν στο Μαρούσι, ο coach στο Ολυμπιακό, μάλλον έχω παίζει για επιθετικό φάουλ και ξέρω εγώ τώρα, δεν θυμάμαι καθόλου τι είχε γίνει τότε. Μάλλον γιατί πέφτεις για επιθετικό, ξέρω εγώ. Τι σου είχε πει? Να αποκαλύψω κάτι, ο Βασίλης έχει 10 στις 10 βολές εκείνο το παιχνίδι. Οπότε μήπως είναι και αυτό ένα στοιχείο? Όχι, μάλλον ξέρω εγώ, εδώ βλέπω ότι έχω πέσει μόνο εγώ, εδώ βλέπω ότι είναι και ο Μίλαν, είμαστε κάτω. Μαζί κάτω, ξέρω εγώ, θα τον έβαλα κάνα... Και εγώ είχα κάνει τα φλόφινγκ τότε. Θα τον έβαλα κάνα τρικλοποδιά φαίνεται, ξέρω εγώ και πέσαμε μαζί, ξέρει τώρα πάνω στην ένταση του αγώνα, αλλά εγώ δεν θυμάμαι καθόλου αυτή τη φάση. Μετά, μόλις τελειώνει το παιχνίδι πια, που έχει καθαρίσει το μυαλό. Τίποτα, τι υπήρχε, τότε ήμουν ένα μικρό παιδάκι, ο Μίλαν ήταν τότε, πόσο ήταν, 30 χρονών, 31. Ποια χρονιά ήταν? 2003. 2003, ναι. Ήταν από τους εμπειρότερους στη Λίγκα, εγώ τότε άρχιζα να παίζω, εντάξει, υπήρχε μεγάλο σεβασμός για τον coach και τίποτα, απλώς. Όπως το βλέπω εδώ τώρα, χωρίς να θυμάμαι καθόλου, μάλλον προσπαθεί να εξηγήσει ο ένας τον άλλον τι έχει γίνει. Ναι. Μέσα στο γήπεδο, εντάξει, όπως ξέρουμε, ο καθένας παίζει για να νικήσει και υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει εκτίμηση, αλλά δεν υπάρχει φόβος, ο καθένας παίζει για να κερδίσει. Έξω στο γήπεδο υπάρχει απεριόριστο σεβασμός και ο coach Μίλαν το ξέρει πολύ καλά αυτό. Coach, μετά το παιχνίδι, όλα καλά? Τι, αυτό που είπε και ο Βασίλης. Όταν είσαι στο παρκέ, όλοι προσπαθούν για το καλύτερο για την ομάδα τους, να παίξουν, να κερδίσουν. Από εκεί και πέρα, μόλις τελειώνει το παιχνίδι, όλοι οι φίλοι είμαστε και συνεχίζουμε. Εδώ αυτή η φωτογραφία είναι επειδή τότε το flopping πέρναγε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε πέσει και οι δύο. Απλώς δεν ξέρω πού είναι η μπάλα. Εγώ παρατηρώ κάτι άλλο εδώ πέρα. Ότι έχω πολύ περισσότερα μαλλιά. Κοίτα, έχει αλλάξει, coach. Κοίτα, επειδή από πίσω δεν φαίνεται εδώ. Φαίνονται και τα μαλλιά και τα δικά μου ότι έχω και εγώ. Εδώ ο Βασίλης δεν φαίνεται από μπροστά. Ωραία. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επιστρέψαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μαζί μας ο Δημήτρης Κατσίβελης. Μεγάλο το βίντεο πρέπει να ήταν σήμερα. Καινούργιοι παίχτες στο ρόστερ της Λαμποράλ. Ναι, εσύ έχουν κάνει τρεις προσθήκες. Έχουν αλλάξει κάποιο τον τρόπο παιχνιδιού τους. Είναι ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι ήταν στον πρώτο γύρο. Είδαμε όπως είπε στο βίντεο, μελετήσαμε το τι πρέπει να κάνουμε εμείς και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κάχα και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι αύριο. Μέτρη, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να, μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη, ένα μεγάλο διπλό μέσα στη Φενέρ, να το διαχειριστείτε και να παρουσιαστείτε ψυχολογικά έτοιμοι στο αυριανό παιχνίδι? Το Top 16 είναι μια πολύ μεγάλη, σε διάρκεια, με πάρα πολλούς αγώνες, διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Οπότε πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πρέπει να
να κρατάμε μόνο τα θετικά από το προηγούμενο παιχνίδι και να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, κυρίως αμυντικά, και να το αντιμετωπίζουμε, όπως είπα, από την άμυνα και μέσω της άμυνας να παίρνουμε την νίκη. Το κλειδί λοιπόν είναι να σταματήσει το ρυθμό αύριο, να τους κόψει τα τρίποντα, να πάρει τα rebound, την ομάδα που βιδάει πολύ στα rebound. Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο? Δύο είναι τα σημαντικά στοιχεία. Να σταματήσουμε το αμυντικό τους transition, το επιθετικό τους transition, το οποίο είναι μεγάλο factor του παιχνιδιού τους, και τα επιθετικά rebound. Γιατί είναι δύο τρόποι να βγάζουν εύκολα καλάθια, τα οποία πρέπει να τα σταματήσουμε. Βλέπουμε στο βάθος και ο Brent Pettaway θα δοκιμάσει να προπονηθεί. Τι θα γίνει φέτος με τους τραυματισμούς σας? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Εντάξει, μεγάλη σεζόν, πολλές ατυχίες. Τι να πω. Εικονοστάσιο, μήπως να φτύμα. Ίσως χρειαστεί κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Προσπαθήσει και ο Brent, κάνει προσπάθεια αυτή τη βδομάδα. Μπορεί να τα καταφέρει αύριο, δεν γνωρίζω ακριβώς. Όποιος είναι έτοιμος θα πρέπει να δώσει το 100% για αυτό το παιχνίδι. Έχεις επιστρέψει υγιής, έχεις ενεργό ρόλο. Άλλωστε, ο coach Φερόπουλος υπολογίζει όλους και το έχει αποδείξει. Έχουμε συνηθίσει ο Δημήτρη Κατζίβελη σε έναν καλό αμυντικογενή παίχτη που φέρνει εις πέρα στις αποστολές τέτοιες. Προχθές στην πόλη έβαλες ένα καταπληκτικό καλάθι. Έχεις και κάτι που κρύβεις και μας φυλάς για το μέλλον, για την επίθεση? Αυτό το καλάθι που έβαλα στην πόλη το έχω δουλέψει αρκετά σε αυτή την κίνηση. Γενικά, περισσότερο η επίθεση είναι θέμα ψυχολογίας. Όταν βρίσκεις ψυχολογία και αισθάνεσαι άνεσα στον αγωνιστικό χώρο, βγαίνουν και περισσότερα πράγματα που έχεις δουλέψει. Και έχω δουλέψει αρκετά στο επιθετικό κομμάτι. Ίσως δεν έχει φανεί αυτό ακόμα, αλλά ελπίζω με το πέρας του χρόνου να είμαι ακόμη καλύτερο στην επίθεση. Η επίθεση είναι θέμα ψυχολογίας. Η άμυνα είναι θέμα διάθεσης και θέλησης. Σε αφήνουμε να κάνεις προπόνηση. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος όσον αφορά τη δική μας παρουσία σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε. Σας αφήνουμε να δείτε για λίγο την ανοιχτή προπόνηση σε ένα βαθμό. Μην νομίζετε να δείτε και πολλά πράγματα. Σουτάκια, το ΣΔΟ και ραντεβού πριν την Τζεσεκά. Διαφορετική εκπομπή με πολλές εκπλήξεις. Νίκο, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.